Μια φίλη ήρθε απόψε από τα παλιά. Έχεις τη χαρά. Εγώ πάντα. Χαρά δεν είναι γιατί είναι περί, δεν είναι ωραία η κρίση. Η Λιάννα να είναι από τους λίγους πρώην συναδέλφους, εντάξει τώρα δεν είναι, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα τουρκικά. Σχεδόν αιμονικά ασχολείται. Εγώ είχα την Ρόνια. Χαρά να είμαι με την Λιάννα Κανέλη μαζί στην πρωινή ζώνη. Όπου η πρωινή ζώνη είχε δώσει ένα άλλο χαρακτήρα με την παρουσία της Λιάννας. Και η Λιάννα θυμάται πολύ καλά ότι φτάναμε και στο σημείο όταν υπήρχε ένα καλό θέμα στην άλλη εκπομπή να λέμε γυρίστε τώρα. Εγώ θα ξεχάσω τη στιγμή. Εσύ δεν το θυμάσαι. Που είχα πει εδώ, κάνοντας εκπομπή. Λέω αυτή τη στιγμή η Λιάννη Κανέλη. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχες. Ποιον είχες, κάποιον είχες. Πού να θυμηθώ και εγώ τώρα, έχει δηλαδή πέρασαν πολλά χρόνια. Πολύ σημαντική και συγκλονιστική συνέλευση. Γυρίστε στο Μέγκα. Εδώ βέβαια μου κάνανε παρατήρηση, μου λένε καλά, τρελώσε, μωρέ. Νομίζω ότι ήταν ο αείμνηστος Δεσποτόπουλος. Μου φαίνεται. Η Λιάννα πρωί. Για το ζήτημα του όρκου. Νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαια. Πρωί και εσύ εδώ. Ποιο μιλούσε πιο πολύ. Ποιο μιλούσε πιο πολύ. Αυτό ξέρει είναι ένα μύθο. Στο μέτρο μα. Είναι, είναι ένα μύθο, τον οποίο είναι ευκαιρία τώρα να τον διευκρινίσουμε, μια και ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά. Είναι ένα μύθο γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ακατάσχετα ροδανιδών και δεν λένε τίποτα. Και άμα με ρωτήσετε, έχω και παράδειγμα και είναι και πρόσφατο. Αλλά επειδή είναι εκλογές και είναι και υποψήφια. Μην το πεις, μην το είναι και υποψήφια, δεν θα το πω. Λοιπόν, εντάξει. Βάζουμε στίγμα να το πει σε λίγο. Όχι, όχι. Για να αποφασίσω να μην πω. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ έκανε ποτέ προσωπικές επιθέσεις σε κανέναν. Ποτέ. Έχει κάνει ποτέ ονομαστικοποιημένες επιθέσεις εκτός και αν ήταν απαραίτητο ή κάτι σήμαινε. Εγώ έχω επιτεθεί προσωπικά στον Τσίπρα. Και έχω επιτεθεί προσωπικά στον Τσίπρα γιατί μου έχει κάνει προσωπικά πάρα πολύ κακό με εκείνο το βίντεο. Τότε. Μπορεί να μόνο εις απάντηση. Δεν ιρξάμεθα ποτέ χειρών αδίκων. Διότι το ζήτημα δεν είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Είναι το ψέμα του Βαρουφάκη ότι είναι αθώος του αίματος, κατεβαίνει στις εκλογές, διεκδικεί την ψήφο, δεν ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. 10 Ιουλίου με το που μπήκα μέσα, αυτό δεν λέγαμε. Με το που μπήκα. 10 Ιουλίου έστειλε επιστολική ψήφο. Με στη Βουλή ήμουνα. Ηλίθιος θα μας βγάλει. Και λέει, είμαι στο εξωτερικό και διά της επιστολικής ψήφου σας λέω ότι ψηφίζω. Πώς το λένε δηλαδή. Και ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Και ήταν ο ίδιος που το είχε σχεδιάσει πώς θα γίνει, γιατί είχε υπογράψει την επέκταση δανειακής σύμβασης το Φλεβάρι. Πώς μπορείς τώρα να κατεβαίνεις με αντιμνημονιακή πολιτική να διεκδικείς την ψήφο. Άρα δεν είναι ο Βαρουφάκης, είναι το ψέμα. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Βαρουφάκης και ήταν ο Κανελάκης ή ο Παπαδάκης ή ο Κουτεντάκης ή κάποιος άλλος Άκης. Το λέω σαν κατάληξη επιθέτου. Θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή, σε αυτές τις εκλογές έχει αρχίσει και χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα σε ένα επίπεδο λογικής τοποθέτησης. Διακρίνεις ότι πάει να πάρει την αντιμνημονιακή ψήφο που υπάρχει ακόμα, ε? Όχι καλέ. Πάει να εκδικηθεί σε προσωπικό επίπεδο πρώην νυν τέος και αΐ. Μείον συν πλην επί. Είναι κοντά να μπει στη Βουλή όμως. Συναδέλφους του μέσα από έναν χώρο συγκεκριμένο, ο οποίος όλοι ξεχνάνε ότι συμπτύχθηκε σε κόμμα εντός του κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχτηκε έξω από το κοινοβούλιο και ήρθε και εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο. Δεν το λες αυτό. Άμα θυμίσετε την πορεία του, πώς ήταν, με τις συνιστώσεις, με τις ομάδες, ακόμα και σήμερα μιλάτε για ομάδες. Μετά το 2015 λέω. Ναι, αυτό μιλάτε εσύ. Πριν το 2014 όμως δεν ήταν. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, συμπτύχθηκε για λόγους εξουσίας. Επομένως, δεν παίζετε το παιχνίδι έτσι. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σε κεντρικά ζητήματα, δυσκολεύεσαι, είναι quiz πια. Για πάμε να δούμε λιγάκι λοιπόν το κλίμα το προεκλογικό. Έχουμε την παράθεση προγραμμάτων. Ξεκίνα από το ΣΕΒ, θες να σου βάλω εγώ. Τι είπε ο Μητσοτάκης και τι είπε ο Δραγασάκης, γιατί δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, γιατί ήθελε να είναι στο θυσίο. Πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βγάζαμε εμείς ανακοινώσεις για το τι είπε ο Τσίπρας για το ΣΕΒ, αλλά τώρα αλλάξαμε γραμμή και. Λοιπόν, άμα σου βάλω τι είπε ένας και τι είπε ο άλλος, βάζω στίχημα σε quiz, κόβεστε όλοι. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει ποιο είπε τι. Είναι τόσο ίδια αυτά τα πράγματα που είπανε στους βιομηχάνους ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία που θα δυσκολευτείς. Στις γενικότητες ναι, αλλά υπάρχουν και διαφορές. Όχι, ως προς τις εξυπηρετήσεις είναι ακριβώς ίδιες. Ίδιες οι τοποθετήσεις. Και παρακαλάς εκείνη την ώρα να είσαι ένα βιομήχανος. Όταν σου τάζουν ότι το 28 της εφορίας θα γίνει 20 και θα σε διευκολύνουνε, παρακαλάς ως απλός πολίτης και λες γιατί να μην είμαι και εγώ βιομήχανος. Γιατί πιστεύουν, λένε και οι δύο, πιστεύουν και οι δύο ότι με την ανάπτυξη θα βγούμε από την κρίση.
Μα τι είδους ανάπτυξη και για ποιον? Αυτό είναι ωραίο μια άλλη υπόθεση για το ανάπτυξη. Είναι καλή, είναι καλή ιδέα η ανάπτυξη. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εγώ στην Αλφα Αθήνας κατεβαίνω. Λοιπόν, πείτε μου, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή χτίστηκαν καινούργια ξενοδοχεία? Είχε η Αθήνα τα ξενοδοχεία που είχε πριν από 10 χρόνια? Όχι, είναι πολλά τα καινούργια. Εντάξει, πάρα πολλά τα καινούργια ξενοδοχεία. Η Αθήνα παντού την κάρισε και ασφικτιούν συνοικίες, πολυκατοικίες, τα πάντα από το Airbnb. Ωραία. Ισχύει. Σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πτώση του τουρισμού. Ποια ανάπτυξη για ποιον? Πού είναι τα λεφτά? Ποιος τα πήρε? Πείτε μου, ποιος τα πήρε? Έλεγα στους τραπεζικούς την άλλη φορά. Εντάξει, οι τράπεζες πήραν 178 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Για πήγαινε στους εργαζόμενους των τραπεζών. Η μία τράπεζα μπορεί να συμπτύχθηκε και να ρούφηξε και 4-5 άλλες μικρότερες. Υπάρχει ένας τραπεζικός υπάλληλος που ρούφηξε 4-5 μισθούς γύρω-γύρω και 4-5 επιδόματα και τα ενσωμάτωσε στο μισθό του. Που κάθεται και διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή το αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν το επικουρικό του, που το οποίο του έχει κρατηθεί. Δεν κοιτάς τον κλάδο μας. Για το Λεπετέ λες. Δεν κοιτάς τον κλάδο μας. Για το Λεπετέ λες, κάποια λεφτά θα πάρουν. Κάποια βγήκε μια απόφαση, κάποια λεφτά θα πάρουν. Για το Λεπετέ λες. Για το Λεπετέ. Καλά, στα δικαστήρια πάει. Και στον κλάδο μας. Καλά, εδώ, ναι. Να λέμε την αλήθεια, και στον κλάδο μας. Ο κόσμος δεν το ξέρει προς τα έξω. Και στον κλάδο μας συνεργάζεται αυτή τη στιγμή η στηριζόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ παράταξη με τη στηριζόμενη από τη Νέα Δημοκρατία για να σταθεί η Προεδρία. Όμως η λύση, Να συσταθεί ένα Προεδρείο όμως. Ναι, θα συσταθεί. Αλλά πρέπει να συσταθεί. Παντί τιμήματι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω για το παντί τιμήματι. Εγώ έχω πολιτική και ιδεολογική διαφωνία με το παντί τιμήματι. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάμε, πες μου ποιος θα προασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Βρείτε μου έναν. Ποιος θα τα υπερασπιστεί, πες μου, ποιος. Ποιος θα τα υπερασπιστεί. Ποιος, ποιο κόμμα θα τα υπερασπιστεί? Αυτό που ξεκινάει να νομιμοποιεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να λέει ότι τις ανάστησε, καθορίζοντας ο υπουργός εκ των προτέρων το κατώτατο όριο. Μα κι εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι νόμιμη η συλλογική διαπραγμάτευση. Άμα σε ξεκινά από το κατοστάρικο και κάνεις καλή διαπραγμάτευση, θα πας στα 200 το μήνα. Ζεις με 200 το μήνα. Την κάρτα. Κατώτατα και υποκατώτατα και έτσι και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Εδώ έχουμε μπροστά μας Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση, μέτρα, ΝΑΤΟ, βαρόσια, διεκδικήσεις, γεωτρήσεις, πετρέλαια, ένα πλούτο που λένε όλοι, ένα πλούτο και ένα πλούτο και ένα πλούτο. Πού στον κόρακα θα πάει αυτός ο πλούτος, μπορείτε να με εξηγήσετε? Μετά η άνευ επεισοδίων, μετά η άνευ πολέμων. Αυτός ο πλούτος πού θα πάει, πείτε μου. Πείτε μου πού θα πάει, ένα για να μην το βάλει. Ρε εσύ Γιώργο, εσύ και εγώ και όλοι μας έχουμε και μια κάποια ηλικία. Πάει ο πλούτος της Νιγηρίας με το πετρέλαιο που εκεί τρυπάς και βγαίνει και παίρνει φωτιά. Πάει στους Νιγηριανούς. Όχι βέβαια. Θα τρελαθώ δηλαδή. Από τους πιο φτωχούς λαούς είναι η χώρα. Πήγε στους Νιγηριανούς. Τίκα στο πετρέλαιο είναι. Τίκα στο πετρέλαιο. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν που είναι κάτω και τρυπάνε και που μπαίνουν, βγαίνουν, φεύγουν και που τάχα μου δήθεν θα φέρουν στρατά για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, τρύψει η Τουρκία. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα θέμα που είναι και μέσα στη λογική τη δική σου, αλλά να βάλω και τον Αντώνη και τη Λίνα. Δόθηκαν κάποια στοιχεία από την Εργάνη για την απασχόληση. Υπάρχει ένας φοβερά εντυπωσιακός αριθμός. Τεράστια αύξηση νέων θέσεων εργασίας. Οπότε λες, Παναγία μου, Χριστέ μου, να το. Αφού ακούω τη Νέα Δημοκρατία και μου λέει δουλειές, δουλειές, δουλειές. Για να τις δούμε. Μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δουλειές, δουλειές, δουλειές. Είναι εποχιακές. Και μόλις δεις την ποιοτική, εκεί, τα ποιοτικά στοιχεία, θα δεις ότι το 50% από αυτές είναι με μερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση, δηλαδή 300 το μήνα. Ως προς το μισθό, όχι ως προς το εργασιακό ωράριο, έτσι. Το ωράριο μπορεί να είναι και 10 ώρες την ημέρα. Για να δούμε την κάρτα και το σχολιάσουμε. Να τη δούμε, γιατί αυτό είναι από τα μείζωνα προβλήματα. Ιανουάριο-Μάιο του 19 προσλήφθηκαν 1.130.000. Κοιτάξτε, πλήρους απασχόληση 560.000 είναι κάτω από το 50%. Μερική εκ περιτροπής εργασία πάνω από το 50%. Έχουμε λοιπόν αύξηση των θέσεων εργασίας. 500.000 παραπάνω είναι, παιδιά. Αλλά η μισή και πάνω. 250.000 παραπάνω. Επιτρέψτε μου. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Επιτρέψτε μου, στο πλήρους απασχόλησης πρέπει να εξετάσουμε τι είδους απασχόληση είναι, αν είναι με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου. Ναι. Και αυτά μετράει. Τι συνεπάγεται σε εργασιακές διαδικασίες. Και τι μισθό έχουν αυτοί. Και λέω με το χέρι στην καρδιά, με το χέρι στην καρδιά, ποιος από εσάς εμπιστεύεται τη ζωή του σε έναν γιατρό ή σε ένα νοσοκόμο, ο οποίος δουλεύει 18-19 ώρες, είναι εξαντλημένος και έχει, ξέρω εγώ, 10 μέρες να πάρει ανάσα.
Δεν εμπιστεύεστε. Εμπιστεύεστε κάποιον και σε φτιάξει το πρόβλημα του Κουκουέ. Δεν είναι το πρόβλημα του Κουκουέ. Όχι, να σου πω γιατί το λέω. Είναι η γραμμή του Κουκουέ. Το έχω πει και στον Δημήτρο Κουτσούπα. Το Κουκουέ βγήκε. Ποιο θα διαφωνήσει ότι το Κουκουέ βγήκε έχει σωστή άποψη, αλλά σου λέει ο άλλο, καλά τα λέτε μωρέ, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Σα αγαπάμε, αλλά δεν σα ψηφίζουμε. Πόσε φορέ το έχει ακούσει, Ελιάνα. Άπειρε. Άπειρε και εξακολουθώ να το ακούω. Αυτή και στην παράσταση το κεφάλι προφανώ. Αυτή είναι η προπαγάνδα όσων δεν θέλουν να εφαρμοστεί τίποτα από αυτά που λέει το Κουκουέ. Και έχουν εφεύρει το κενό πια περιεχομένου. Έχω απόδειξη γι' αυτό. Και θα την πω τώρα. Απόδειξη στο εργασιακό. Είναι ακριβώς γιατί θέλουν να αποφύγουν και το φοβούνται. Επειδή φοβούνται το Κουκουέ. Φέρω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έγινε συζήτηση για το. Ο Μητσοτάκης είπε 7 μέρες δουλειά. Περίμενε. Ποιος θυμάται με το Κουκουέ στα κάγκελα ότι στην Τρενοσέ και στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Η Αχτσιόγλου έχει βάλει την υπογραφή της σε απόφαση που επιτρέπει 11 μέρες συνεχόμενη εργασία. Μπαρντών, 11 μέρες συνεχόμενη εργασία. Επίσημα πράγματα μιλάμε τώρα. Για να δείτε πώς αντιμετωπίζεται στην εποχικότητα. Πάμε λοιπόν να σου πω. Όπου έχει πάρει την πλειοψηφία, γι' αυτό λέμε εμείς πολλές φορές και ακούνε το Κουκουέ, δεν θέλει να κυβερνήσει. Καλή εξουσία χτυπάει το Κουκουέ. Εξουσία για λογαριασμό του λαού. Αλλά δεν θα τη χτυπήσει με τους όρους. Θα υποκύψω, θα κάνω ό,τι μου πείτε, για να φαίνεται ότι έχω περισσότερο δύναμη από αυτή που έχω. Αυτό, δηλαδή τύπου ΣΥΡΙΖΑ από το 4 στο 36, γιατί γίναμε ίδιοι με τους άλλους και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη δεξιά από τη δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ καμένου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το Κουκουέ. Επομένως, όταν λέμε εμάς ψηφίστε μας για να είμαστε πραγματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί δεν πρόκειται κανένας από εμάς να ανήκει σε ένα γκρουπούσκουλο το οποίο θα μεταφερθεί από το ένα κόμμα στο άλλο για ψήφο εμπιστοσύνη στην κρίσιμη στιγμή. Θα σε ρωτήσω κάτι. Κανένας από εμάς δεν θα. Κάτσε να φέρω την απόδειξή μου. Λιάννα. Γιατί θα μου λέτε ότι δεν έφερα την απόδειξη. Εργασιακός χρόνος στα νοσοκομεία. Δεν το είπα καθόλου τυχαία. Εργασιακός χρόνος στα νοσοκομεία. Η υποψήφιά μας είναι στο συμβούλιο, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δείτε πώς εκεί που υπάρχει κυριαρχία των δυνάμεων που στηρίζονται από το ΠΑΜΕ και από το ΚΚΕ, εφαρμόστηκαν οι πραγματικοί και ουσιαστικοί όροι εργασίας. Δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν. Πάντως αυτό έχει ένα δεν μπόρεσαν να τα επιβάλλουν αυτά. Όπου έχουμε σωματείο, δεν επιβλήθηκαν οι εξαντλητικοί όροι. Αντώνη, δεν επιβλήθηκαν. Αντώνη, Γιάννα, Αντώνη. Είδαμε ένα πίνακα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και πίσω κρύβονται και χαμηλή κλπ. Τα ποιοτικά κλπ. Σε ρωτώ, μην μου πας Μεσολαμίας και ξεφύγεις όμως. Εγώ ποτέ Μεσολαμίας. Αυτό τον πίνακα με αυτές τις αδυναμίες. Προτιμάς αυτό τον πίνακα με αυτές τις αδυναμίες. Ή αύξηση της ανεργίας. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση απευθύνεται σε ηλίθιο. Όχι, δεν είναι σε ηλίθια. Θέλω να πω. Όχι, απευθύνεται σε ηλίθιο. Είναι δικολαβίστη και του κερατά, δηλαδή. Αν ξεφύγει. Σε ποιον μιλά. Σοβαρολογεί. Επειδή με Κουκουέ νομίζει ότι θα πέσω σε τέτοιου είδου παγίδε. Λέω. Σε ποιον άνθρωπο μπορεί να απευθύνει. Ένα βήμα στην εργασία αυτό. Σε ποιον άνθρωπο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση αν προτιμάει την ανεργία από την εργασία. Αυτό σου λέω. Μα θέλω να σου πω ότι είναι ένα βήμα. Ακόμα και εποχιακή εργασία. Με αυτό στις κακές συνθήκες και τα αυτά παρά τον άνεργο είναι καλύτερα. Αυτό είναι που αντιμάχομαι, πουλάκι μου. Άκουσε να δεις, απ' το λότελα καλή και παναγιώτενα. Έτσι υποχώρησε το κίνημα, έτσι δεν διεκδικεί τίποτα, έτσι ακούστηκε το στα τέσσερα και γίνεται πραγματικότητα. Είπα εγώ να μην διεκδικήσεις καλύτερα από αυτή την εικόνα. Απολύτως το είπες, απολύτως. Άμα είναι να το προτιμάς αυτό από το άλλο, με ψυχουλάκια. Ως πρώτο βήμα, η πραγματική ζωή ως πρώτο βήμα προτιμώ. Να έχει δουλειά εποχιακά και μετά να κάνω το δεύτερο βήμα και το τρίτο βήμα. Αυτό θέλω να πω. Να σου πω κάτι, την εφημερίδα σου τη λένε Ποντίκη. Σωστά, την εφημερίδα σου που διευθύνεις είναι πολύ ωραία και την αγαπάω πολύ, είναι το Ποντίκη, έτσι. Άμα σε ρωτήσω, προτιμάς το Ποντίκη να το φάει η γάτα ή να το φάει ο σκύλος, τι θα μου απαντήσεις? Γιατί αυτή την ερώτηση μου έκανες. Εγώ είπα ότι αυτό είναι ένα βήμα. Σοβαρά και τώρα. Πρέπει να γίνει, βέβαια το λέω καλύτερα. Εγώ είμαι με το Ποντίκι όμως. Δηλαδή εγώ είμαι με αυτόν που πρέπει να ζήσει και χωρίς να κινδυνεύει να τον λέω, φάνε. Λοιπόν, και το καταλαβαίνεις. Σοβαρά δηλαδή ότι θα παίρνει το αφεντικό. Τα πάντα. Θα κερδίζει τα πάντα. Θα χτίζει ξενοδοχεία. Θα τα παίρνει, θα τα πηγαίνει στο εξωτερικό. Θα ζει μια χαρά. Θα έρχεται ο Άραβας, θα αγοράζει τον Άμος και είναι, τον καρσόνι στον Άμος. Άμος. Λέω τώρα, αυτή είναι η ανάπτυξη, μωρέ. Πού τη βλέπεις δεν την είναι ανάπτυξη? Τώρα. Από βιομηχάνηση έχεις? Την έχεις. Φύγανε όλες οι επιχειρήσεις και πήγανε σε φτηνότερα εργατικά χέρια. Το κάνει το σύνολο του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Μάλιστα.
Λοιπόν, ποια καινοτομία μου λες, για ποια μας, καινοτομία. Αποαγροτοποιήθηκε η χώρα. Τι παράγει μωρέ η χώρα. Ούτε γάζα ούτε λάχανο δεν παράγει. Εγώ λέω ότι γίνονται βήματα και τα προτιμώ από το τίποτα. Θα κάνουμε μια μικρή προτιμάς τα βήματα από το τίποτα. Ναι, μου, Λιάννα, δηλαδή προτιμάς, άμα οι αλυσίδες είναι από πλατίνα είναι καλές. Δεν είναι έτσι. Η δική μου αντίληψη είναι ότι ο εργαζόμενος σπάει τις αλυσίδες του. Γιάννα, εμείς θέσαμε σπάει. Από το πρωί το θέμα αυτό και με τους οικονομολόγους και με τους εργατολόγους, λέγοντας και τι μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε. Δηλαδή τι, εάν η ανάπτυξη είναι, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποια είναι τα ποιοτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό με εκπεριτροπής και μερική απασχόληση... Οδηγία, Γιώργο. Λέω. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτά είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Συμβαίνουν και αλλαχού. Δηλαδή τα κίτρινα γυλαίκα, τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα.